στραβή, πολύ κεραυνός, όλο τέλειο. Είναι, ήταν επικό. Είχε και love και thunder. Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Καλώς ήρθατε. Πού βρισκόμαστε? Στο γνωστό μέρος, One Salonica, Cineplex, έξω από τη μοναδική IMAX στην Ελλάδα. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να ρωτήσουμε τον κόσμο που θα βγει από την IMAX πώς του φάνηκε η ταινία Thor Love and Thunder. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το σημερινό βίντεο, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος. Τι είναι ωραίο είναι αυτό? Εδώ τα Cineplex το δίνουν αυτό. Εντάξει, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Πώς σου φάνηκε το Thor Love and Thunder? Καταπληκτικό. Σε κάποιες σκηνές ήταν σαν το Endgame. Ήταν σαν να ξαναζώ το Endgame σε Thor version. Απλά έμεινα. Επίσης η μουσική ήταν φοβερή. Κάθε φορά που έμπαινε το Sweet Child of Mine ανατρίχιαζα. Γεια σου, Θωμά, τι κάνεις? Γεια σου, παιχτάρα. Καλά, εσύ? Καλά. Καλά. Πώς φάνηκε το Love and Thunder? Μου άρεσε. Ήταν η ταινία από αυτές τις ταινίες που βγαίνεις από το σινεμά και λες πέρασα καλά. Βασικά, μου άρεσε αρκετά ο κακός. Δηλαδή, είναι μέσα πολύ ψηλά στη λίστα μου. Ίσως να παίρνει περισσότερο screen time. Και άποψη διαλόγων, δηλαδή, που πιστεύω το σήκωνε. Τα αστεία ήταν ωραία, δεν μπορούσαν να μην ήταν τόσο πολλά. Αλλά υπήρχαν μερικά αρκετά καλά που τα χάρηκα. Πού το είδες? Στην IMAX, τη μοναδική αίθουσα IMAX στην Ελλάδα. Ναι, γιατί το είδες εδώ και όχι αλλού? Πέρα από την ποιότητα τώρα ήχου ευκρίνειας, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία από μόνη του η IMAX. Σωστός. Δηλαδή, το ζεις. He was no ordinary man. He was a god. Merchandise before it was cool. Πώς σας φάνηκε η ταινία, ένας-ένας? Μου άρεσε πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Θα πω ότι είχε ένα αρνητικό μόνο. Ναι. Ήθελα λίγο παραπάνω screen time στον gore. All gods will die. Καταρχάς, θα μου πεις τη γνώμη σου για το Love and Thunder, πώς σου φάνηκε? Έχεις πολύ καλό. Βάζω top 3 άνετα, Marvel. Θέλω να μου πεις τι θα πρόσθετες ή τι θα αφαιρούσες από αυτή την ταινία, άμα μπορούσες. Δεν θα αφαιρούσα κάτι, αλλά είχα χαϊπαριστεί λίγο και δεν ήταν αυτό που περίμενα. Περίμενα λίγο να ήταν top 1 για μένα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ Thor, όλες τις ταινίες. Πώς φάνηκε το Thor Love and Thunder? Να πω την αλήθεια, ωραίο ήταν. Εντάξει, υπήρχαν κάποια μικρά προβληματάκια, αλλά στο τέλος μου άρεσαν οι χαρακτήρες. Τι προβληματάκια? Κάποια αστεία δεν ήταν τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή η ταινία ήθελε να ήταν και σοβαρή, αλλά και αστεία την ίδια στιγμή και δεν δούλευε τόσο πολύ. Και δεν γινότανε. My jokes were bad. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ σου. Πώς φάνηκε το Love and Thunder? Μια χαρά ήτανε. Το βάζω κάπου 8 στα 10. Επειδή όντως θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη, ήταν κάποια αστεία που απλά δεν ήταν αστεία. Για πες μου, στην IMAX το είδες εδώ, το Love and Thunder? Ναι. Για πες, γιατί σου αρέσει η IMAX? Έρχεσαι εδώ γενικά και βλέπεις ταινίες? Ναι, έχει διαφορετικό κλίμα από μια κανονική ταινία. Δηλαδή, ο ήχος το νιώθω μέσα στο σώμα μου κυριολεκτικά. Το όνομά σου? Στράτος. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Καλή ταινία. Εντάξει, θα μπορούσε και λίγο παραπάνω. Ναι. Αλλά στην γενική γραμμή είναι καλή. Αν έπρεπε κάτι να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις στην ταινία, τι θα ήταν αυτό? Θα είχα αφαιρέσει το humor λίγο πιο κάτω. Ήταν too much. Και να προσθέσεις κάτι? Περισσότερο gore. Ήταν αξιοπρεπέστατος. Ναι. Αλλά θα μπορούσε και αυτός λίγο παραπάνω. Πιστεύω κόπηκε κάποια πράγματα, κοπήκαν πιστεύω. Ναι. The only ones who gods care about. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Το Love and Thunder ήταν επικό. Ναι. Όπως είπε και πριν ο Παύλος, ήταν σαν να ζούμε το Endgame σε Thor version, ξέρω εγώ. Ναι. Πολύ αστραβή, πολύ κεραυνός, όλο τέλειο. Είναι, ήταν επικό. Είχε και Love και Thunder. Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Πώς σε λένε? Χρήστος. Γεια σου, ρε Χρυσταρά. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Καταπληκτικό. Μου άρεσε που είχε περισσότερο Stormbreaker. Να αφαιρέσω λίγο το χιούμορ που είχε λίγο κάποιες στιγμές. Ναι. Πείραξε. Right. Ο Γκόρ, πώς σου φάνηκε ο κακός της ταινίας? Πολύ καλός, ίσως ο καλύτερος του Thor, θα έλεγα. Μπράβο, ρε Χρυσταρά. Ωραία τα λες. Μήπως βλέπεις Tom and Chile και έχεις προπονηθεί? Πού έρχεσαι και βλέπεις τις ταινίες? Στην IMAX. Γιατί έχει πολύ μεγάλη οθόνη, ήχος πολύ δυνατός και είναι και τεράστια οθόνη. Για να γουστάρουμε. Ναι. Μ' αρέσει όταν έρχεστε δυναμικά. Μ' αρέσει. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Καταρχήν, με το Love and Thunder ξεκίνησα. Α, δηλαδή είναι η πρώτη ταινία που βλέπεις στο MCU. Ναι. Σόπα ρε μάγκα. Είπα καλή κακή. Τι θα πρόσθετες ή τι θα αφαιρούσες? Θα πρόσθετα παραπάνω γκορ, γιατί ήταν σκοτεινή ταινία, είχε ωραίο γκορ,
δώσει το παραπάνω χρόνο. Και άμα ήθελε κάτι να αφαιρέσει. Ήταν αρκετή στα πάντα. Κάμπομπλε. Χάρηκα πάρα πολύ. Για να πάω, θα γίνει. Θα κερδίσει κανένα δω. Θα γίνει. Τράβη δεν είναι. Το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πώς φάρηκε το Love Thunder? Τίμιο. Λακωνικός. Το Ragnar πιστεύω ήταν καλύτερο. Καλύτερο, ε. Με χάλασε που ήταν πολύ παρόμοια με το Ragnarok. Απλά με άλλη υπόθεση. Ναι. Λίγο τον κακό, λίγο γέλιο, γρήγορη ταινία, σχετικά σύντομη. Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο. Όχι. Disappointed! Το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Πώς φάρηκε το Love and Thunder? Πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, γι' αυτό κυρίως ήρθα να το δω. Μου αρέσει πολύ η ροκ. Έχει πολύ ωραία CGI. Πρωτοτύπησε με σχέση τις άλλες ταινίες που βγαίνουν φέτος. Απλά θα έπρεπε να βάλουν ένα χαρακτηριστικό για να θυμίζει λίγο και τις άλλες ταινίες τις προηγούμενες. Πώς φάρηκε το Love and Thunder? Εμένα μ' άρεσε προσωπικά, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Πολύ. Άμα ήταν στα 10, το έβαζα 8,5. Εγώ θα έβαζα 6. Ο κακός που σας φάνηκε στην ταινία. Μου βάζει τώρα Christian Bale για κακό, πώς θα είναι. Α, είναι δυνατόν. Βάλτε κανένα ηθοποιό της προκοπής να πούμε. Δεν θα είναι καλός, με κοροϊδεύεις τώρα. Πώς σε λένε? Τάσο. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Πάρα πολύ ωραίο. Και από τις τελευταίες τις ταινίες που βγήκανε, τις Marvel, μετά το No Way Home είναι η αγαπημένη μου. Αν ήθελες κάτι να σου πούνε ότι θα προσθέσεις την ταινία, τι θα πρόσθεσες? Παραπάνω screen time στον Gore, γιατί είχε πολύ λίγο. Το όνομα σου? Θοδωρής. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Πολύ καλό. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Αν ήθελες κάτι να αφαιρέσεις? Ίσως λίγο από την τελική μάχη. Όχι σαν διάρκεια, ένα κομμάτι. Πολύ καλό. Ναι. Λίγο ξενέρωτο το τέλος, έρχεται, μπορώ να πω. Έρχεται, αλλά ναι. Καλά μην το πεις γιατί είναι νόμο. Θα πρόσθετα βασικά λίγο παραπάνω επεξήγηση ό,τι γινόταν. Ήταν, πιστεύω, πολύ γρήγορα. Ήθελα να είναι λίγο πιο μεγάλη. Ναι, ήθελα να είναι λίγο πιο μεγάλη. Να πιστεύω δύο ώρες, δύο ώρες μαζί με τα credits και όλα αυτά δεν αρκούσαν για αυτή την ταινία. Ναι. Να καταλάβουμε το ρόλο του Gore. Πώς φάγε το Love and Thunder? Πολύ καλό, πολύ καλό. Αν κάτι ήθελες να προσθέσεις από την ταινία ή να αφαιρέσεις, τι θα ήταν αυτό? Θα βγάζα ένα μωρό. Πώς φάνηκε το Love and Thunder? Εντάξει, καλύτερο από το Ragnarok. Θεϊκός κακός. Αυτά, νομίζω ο κακός κάνει όλο το. Που το βαντούρι, ε! Το παίρνει στο νόμο του, την ταινία όλη. Κάπως, ναι. Γεια σου, παιχταρά. Ευχαριστώ για τα εισιτήρια που πήραμε. Εσύ τα κέρδισε, ρε παίχτη. Μπράβο. Πώς σας φάνηκε το Love and Thunder? Πολύ ωραία ήταν. Το είδαμε και σε 3D. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πότε στην IMAX, σε 3D. Ναι. Έχεις ξαναδεί 3D? Όχι. Όχι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά εδώ στην IMAX, ε. Ναι. Θα ξαναβλέπεις 3D εδώ στην IMAX? Πιστεύω, ναι. Σ' άρεσε, ε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Όλα έρχονταν πάνω σου. Αυτά χαμός γινόταν. Ο ήχος, εντάξει, ήταν πάρα πολύ. Ήταν και κατάλληλη η ταινία αυτή. Είχε πολύ ωραία δράση και αυτά. Πιστεύω ήταν όλα τέλεια. Μου άρεσε πολύ και ο Gore. Ο κακός, ε. Ναι. Ήταν πολύ ωραία και η ιστορία της Jane. Απίθανο. Πιθανό. Υπέροχο. Και εγώ βλέπω πρώτη φορά 3D ταινία. Ήταν τέλειο γιατί τα βλέπουμε όλες και ήταν δίπλα μας. Αν θες κάτι να αφαιρέσεις, να προσθέσεις την ταινία, τι θα έκανες? Να προσθέσω ίσως λίγο περισσότερη ώρα για να κρατάει περισσότερη ταινία. Να φτουρίσει λίγο. Ναι. Ναι, παιδιά, βάλτε λίγο παραπάνω. Πώς σε λένε εσένα? Μάλιο. Μπράβο, ρε Μάλιε. Σου αρέσει ο Θόρ? Το κατάλαβα, κάτι κατάλαβα. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Εντάξει. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Είχα μικρότερες προσδοκίες για τη συγκεκριμένη ταινία. Ήταν μία από τις ταινίες που μπορώ να πω δεν την περίμενα να είναι τόσο καλή. Ναι. Γιατί έβλεπα από τα τρέιλερ και είχα λίγο ξενερώσει μέχρι που μπήκα και την είδα. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ναι. 9 στα 10. Τα κατσίκια τα έπαιρνε για κατοικίδια. Ναι. Πολύ καλό κακό. Αν και θα ήθελα να παίξει λίγο παραπάνω. Έτσι ήθελες νομίζω... λίγο παραπάνω χρόνο. Λίγο. Ωραία, αν τον έβαζε με έναν άλλο κακό να παίξει ξύλο. Ναι. Με ποιον να τον έβαζε? Θα τον έβαζα με τον Θάνος. Και ποιο θα κέρδιζε? Θεωρώ πω ο Γκορ θα είχε δυνατότητες. Fine, I'll do it myself. Φοβερή ταινία. Για μένα ήταν σαν το Ragnarok, απλά καλύτερο. Είχε την ίδια συνταγή, ρε παιδί μου, με το χιούμορ, τη μουσική, τα σκηνικά, αλλά ήταν λίγο καλύτερο, α πούμε. Αν κάτι πρέπει να προσθέσει ή να αφαιρέσει από την ταινία, τι θα ήταν αυτό? Θα ήθελα να δω κάποιο backstory τη Valkyrie κάποια στιγμή παραπάνω. It's mine. Μ' αρέσει που ήρθε σε Marvel ταινία με Batman μπλούζα. Πώς φάνηκε το Love and Thunder? Ήταν πολύ καλή ταινία. Ναι. Νομίζω το καλύτερο Thor. Πάρα πολύ καλή ήταν. Μπαίνει σίγουρα στο top 5, νομίζω. Ίσως λίγο καλύτερα και από το Ragnarok, μπορώ να πω. Λίγο θα ήθελα να κόψω την πολύ παντοδυναμία τη Jane Foster. Ναι. Mighty Thor. As the one and only Thor.
Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Εντάξει. Τέλειο. Τέλεια ταινία. Ο κακός της ταινίας πώς σου φάνηκε? Είναι ίσως από τους καλύτερους κακούς της Marvel. Φοβερό. Ο κακός ήταν φοβερός. Ναι. Και θα μ' άρεσε και να έχει και μία σειρά, ξέρω εγώ τώρα, στο Disney Plus. Μόνος του. Ναι, και να δείχνει ας πούμε τις μάχες με τους άλλους θεούς που σκότωσε. Σωστός. Disney, άμα ακούς, φτιάξε μια σειρά για το Gore. Καλώς τώρα. Buenos días. Τι θες να πούμε, ναι, για πες. Αρχικά ευχαριστώ. Ωραία. Αρχικά ευχαριστώ πολύ από εδώ τον κύριο Tom. Ναι. Διότι πριν από κάνα μήνα κέρδισα εισιτήρια χάρη σε εσάς για να δω Τζάμπα το Top Gun. Και χάρη στο Cineplex, όχι μόνο εμένα. Πώς φάρει το Love and Thunder. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά έχω μπερδευτεί λίγο με το VR. Τι προφορά ήταν αυτή, χειρότερη από τη δική μου. Ήταν ελληνική. Ελληνική προφορά. Let's see who you are. I take off your disguise and flick. Αν ήθελες κάτι να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις στην ταινία, τι θα ήταν αυτό και γιατί? Να δούμε περισσότερες σκηνές από τον Thor. Τον Thor. Κατάλαβες τις σκηνές όμως εννοώ. Ναι. Ή και όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε ο Γκορ, ο κακός της ταινίας? Φλόρος. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Περίμενα λίγο έτσι να έχει καμιά πιο ενδιαφέρον μάχη, αλλά. Ναι. Τίποτα. Ναι. Τι να πω, εντάξει. Μέτριο, δεν με ενθουσίασε. Μέτριο, ε. Οι πέτρες μ' άρεσαν πιο πολύ. Ο φίλος του Thor. Kids, get to pop corner. Let me tell you the story of the space Viking. Πώς φάνηκε το Thor Love and Thunder? Καλό ήταν, ήταν ωραίο. Ήταν αστείο. Ναι. Αλλά λίγο περισσότερο Christian Bale. Ήτανε too dark, ήτανε. Ναι. Τόσο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί σε ταινία. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, να αφαιρέσεις κάτι? Αφαιρέσω λίγο το γέλιο της κατσίκας και κάθε φορά μου σχόλαν το τραγούδι που ήταν το. Α! Δεν θυμάμαι πώς. Τραγούδι. Αυτό! Για ξαναπέστε να πάω λίγο σαν ζάμπρα μου, ποιο είναι. Α! Λοιπόν, το Love and Thunder που το είδες? Στα Cineplex, στην IMAX και σε 3D, ναι. Παρακαλώ, έτσι. Έχεις ξαναδεί 3D εδώ? Ναι, είδα το Spider-Man σε 3D. Νομίζω εδώ ήταν καλύτερο σε 3D. Ναι. Γιατί ήταν οι σκηνές στο διάστημα, ήταν ωραίο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ήταν φαντασμαγωρικό. Ήτανε. Oh my god! Wow! Καταπληκτική ήταν. Μας πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήθελες να αφαιρέσεις κάτι, να προσθέσεις κάτι? Θα ήθελα να προσθέσω περισσότερες ώρες. Δηλαδή τώρα 2 ώρες ταινία δεν μας έφτασε. Ήθελες και παραπάνω. Ήθελα τουλάχιστον 3. Έλειπε λίγο ο κακός. Έως και πολύ θα έλεγα ο Gore. Ήθελες παραπάνω περισσότερες σκηνές με τον Gore. Άρα γούσταρες. Ναι, πάρα πολύ Gore. Christian Bale. Πολύ. Θέλω να μου πείτε καταρχάς ένας-ένας πώς σας φάνηκε το Love and Thunder. Ωραίο. Δεν ξέρω αν ήταν πιο ωραίο από το Ragnarok, αλλά μου άρεσε. Μου άρεσαν πάρα πολύ ασπρόμαυρες σκηνές. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δημιουργικές και ήταν και γενικά το σινεματόγραφο. Η γραφή της πολύ καλό. Αχα. Ο κακός της ταινίας, πώς φάνηκε? Μ' άρεσε. Τον είδαμε πολύ λίγο, αλλά θεώρησα ότι ήταν πολύ καλογραμμένος. Άρα, για τόσο λίγο που τον είδαμε. Θα ήθελα να δούμε λίγο ακόμα. Λίγο παραπάνω, Πολύ ωραία ταινία. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα τόσο ωραίο, να πω την αλήθεια. Ωραίες κωμικές σκηνές, ωραίες ατάκες. Εντάξει, νομίζω ήταν αυτό που χρειαζόταν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν θα πρόσθεσες κάτι, θα αφαιρούσες κάτι? Ίσως σε κάποια σημεία νομίζω ότι έτρεξε η ιστορία κάπως απότομα. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Δεν ξετρελάθηκα κιόλας. Ναι. Αν ήθελες κάτι να προσθέσεις, δεν είναι ότι θα πρόσθεσες. Θα ήθελα μια μεγάλη μάχη να έμπαινα. Οι θεοί εκεί και να τα ξέσχιζαν όλα. Avengers! Assemble. Γεια σου ρε Ηλία! Τι είναι, τι μου έφερες? Αλλό, εγώ είμαι σαν Thor από το Infinity War κιόλας. Δεν είσαι από τον τελευταίο, δεν έχεις μαχρυμαλή. Σωστό, επίσης δεν μοιάζω με τον Chris Hemsworth, είναι και αυτό ένα θέμα. Πώς σου φάνηκε το Love and Thunder? Ωραίο, θύμιζε το Ragnarok. Είχε αρκετά πιο κωμικά, αλλά okay, το δέχομαι. Thor versus Mighty Thor. Ποιος θα κέρδιζε? Mighty Thor. Thor. Μου φαίνεται πιο όπι, δεν ξέρω. Πιστεύω πως θα κέρδιζε ο Thor. Τα έχει ζήσει και αυτά και με τον Mjolnir και με. Δηλαδή είναι έμπειρος ο άνθρωπος, έχει κάνει τόσες μάχες. Ο Thor είναι λίγο πιο powerful. Ο Thor θεωρώ. Ο Thor λόγω εμπειρίας. Δύσκολο αυτό. Τι, ο Thor. Ο Thor θα πω κι εγώ, γιατί. Ναι. Ίσως ο Thor, γιατί χρησιμοποιεί περισσότερο τις δυνάμεις του. Ο Thor είναι και original. Χρειάζεται την imitation. Θα πω Thor. Ποιος κερδίζει? Νομίζω ότι θα κερδίσει Mighty Thor λόγω του Mjolnir. Νομίζω ότι πιο δυνατό από το δυνατό. Νομίζω ο Thor γιατί έχει περισσότερη εμπειρία. Σωστός. Πολύ σωστός. Μπορείς να εξαφανίσεις μια ταινία του MCU. Ποια θα επέλεγε? Ή το Captain Marvel ή το Thor The Dark World. Αυτό νομίζω είναι εύκολο τουλάχιστον για μένα. Το Black Widow. Πω, το έχω ξεχάσει αυτό. Ήδη το έχω αφαιρέσει. Black Widow. Πολύ βαρετή. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Το Black Widow. Ποια εξαφανίζεις? Το Endgame. Τι? Το Infinity War είναι καλύτερα από Endgame. Το λες με την έννοια ότι δεν θες να αναιρεθεί αυτό που έγινε στο Infinity War, Το ακούω. Το Thor 2 νομίζω. Black Widow. Black Widow. Και εγώ το Black Widow, δεν ξέρω πώς να το πω. Μάλλον το Black Widow.
Eternals. Captain Marvel. Thor The Dark World, επειδή διαφέρει πάρα πολύ από τις άλλες ταινίες MCU. Το Thor, το δεύτερο, The Dark World. Thor 2. Το ίδιο. Το πρώτο, το Avengers. Το Hulk. Το Thor το πρώτο δεν με κάλυψε τόσο πολύ. Μόνο το Marvel 1, ξέρω εγώ, με τους Avengers το 1. Ποια εξαφανίζεις στο MCU, καθόλου. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το πρώτο. Το πρώτο Thor. Και εγώ ίσως το Thor το πρώτο. Το Captain Marvel το 1. Captain Marvel. Το Captain Marvel. Θα πω κάποιο από τα Ant-Man, δεν ξέρω. Ποιο από τα δύο. Το δεύτερο νομίζω. Το Thor 2. Το Thor το πρώτο. Το Thor το πρώτο. Είσαι το Iron Man 2. Το πρώτο Spider-Man, το Homecoming. Captain Marvel. Πώς την είπες, ρε. Captain Marvel. Δεν θυμάται καν πώς λένε την ταινία. Incredible Hulk. Ξέρω εγώ, το Iron Man το 3. Το Thor 2. Όλες οι ταινίες του MCU εξαφανίζονται και μπορείς να σώσεις μόνο μία. Ποια θα ήταν αυτή? Το Endgame θα έλεγα, αλλά δεν στέκει μόνη της. Για να κλέψουμε λίγο, να κρατήσουμε και το Infinity War. Ναι. Επειδή στην ουσία είναι μία σπασμή στα δύο. Ναι. Infinity War, ναι, νομίζω. Infinity War. Ήτανε απλά τέλειο, το τέλειο. Infinity War. Captain America, το Winter Soldier. Το No Way Home. Αυτό που είχε γίνει στην αίθουσα όταν το είχαμε δει πρεμιέρα, δεν το ξαναδεί. Μπράβο, ρε παιχταρά. Καλύτερος. Infinity War. Spider-Man, No Way Home. Το Avengers Endgame, γιατί έχει πολύ ωραίο τέλος. Το Endgame μάλλον. Το Infinity War. Τις άλλες... Oh, δεν πρέπει να τελειώσει την ερώτηση. Το Ant-Man, το 2. Το Infinity War. No Way Home. Διώχνουμε. Το Endgame. Το Ragnarok. It's been Civil War. Εγώ είμαι και fan Spider-Man, οπότε το τελευταίο ήταν φωτιά. Α, το τελευταίο, το No Way Home. Infinity War με διαφορά. Avengers Infinity War. Πρέπει να κρατήσουμε μόνο μία MCU ταινία. Endgame. No Way Home. Το No Way Home. Θα πω το Endgame. Το Infinity War. Νομίζω Infinity War. Doctor Strange 2. Κρατάς. Μόνο μία κρατάς. Όχι, ρε φίλε. Ποια είναι αυτή και γιατί? Καλά, μην στεναχωριέσαι, υποθετικά μιλάμε. Τώρα την πρόσφατη τη Spider-Man θα βάλω. Infinity War. Θα έλεγα το Endgame. Infinity War. Sí. Infinity War. Doctor Strange Multiverse of Madness. The Infinity War. You should have gone for the head. Κάντε όλοι subscribe, like, comment και όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων. Ναι. Στο Θωμά για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Μπράβο ρε παιχταρά.